ισοπεδώνουν την Ουκρανία ρωσικά αεροσκάφη. Το πυροβολικό εξόντωσε την ουκρανική επίθεση στην Ζαπορίζια. Όλη η Ουκρανία λοιπόν βρίσκεται επί του παρόντος σε συναγερμό αεροπορικής επιδρομής λόγω της εκτόξευσης πυράβλων κρούζ από τα ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά TAV-95MS πάνω από την Κασπία θάλασσα, ενώ τουλάχιστον 4 αεροσκάφη MiG-31K που είναι ικανά να μεταφέρουν KH-47M2 Kinzhal απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση σε Βασλέγιαβα στην περιοχή Νίζνη Νόβγκοραντ, πιθανόν ως αντίπεινα σε ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος. Υπενθυμίζουμε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις πέτυχαν κάποια επιτυχία γύρω από τον Μπαχμούτ, αλλά υπέστησαν σημαντικές απώλειες σε προσωπικό και βαρύ εξοπλισμό, έγραψε το CNN στις 8 Ιουνίου, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους. Αν και τα στρατεύματα του Κιέβου κατάφεραν να νικήσουν τους Ρώσους σε ορισμένες περιοχές, συνάντησαν σκληρότερη αντίσταση από ό,τι αναμενόταν, σύμφωνα με την έκθεση. Τα ρωσικά στρατεύματα προετοίμασαν ισχυρές αμυντικές γραμμές, εξοπλισμένες με αντιαρματικούς πυράβλους, όλμους και χειρομομίδες και καλυμμένες από νάρκες σε ορισμένες περιοχές. Οι απώλειες της Ουκρανίας περιελάμβαναν έναν αριθμό τεθωρακισμένων οχημάτων προσωπικού, MRAP, που προμήθευσαν οι ΗΠΑ, τα οποία είναι σχεδιασμένα να αντέχουν σε νάρκες και αυτοσχέδιους εκρητικούς μηχανισμούς. Παράλληλα στην Ζαπορίζια, οι Ρώσοι έχοντας φτιάξει ειδικό σχέδιο βόλης, χτυπούν ανελέητα τους Ουκρανούς, προκαλώντας πολλές απώλειες σύμφωνα και με δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κόλαση πραγματική εξαπέλυσε το ρωσικό πυροβολικό στην περιοχή της Ζαπορίζια κατά της επίθεσης των Ουκρανών, η οποία έλαβε μεγάλες διαστάσεις σε μια προσπάθεια διάρρηξης της τοποθεσίας. Σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά πρακτορία ειδήσεων, χιλιάδες στρατιώτες της ρωσικής ομάδας στρατευμάτων Δύση σε δύο κατευθύνσεις κατέστρεψαν περισσότερα από 50 τεθωρακισμένα οχήματα της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων 21 αρμάτων μάχης, δήλωσε ο επικεφαλής του κέντρου τύπου της ομάδας, αντισυνταγματάρχης Όλεξ Σέσκο. Στην κατεύθυνση του Νότιου Ντονιέτς, μονάδες της ομάδας δυνάμεων Δύση, με την υποσύρξη του πυροβολικού και της αεροπορίας, προκάλεσαν ζημιές από πυρά στον εχθρό. 8 άρματα μάχης, 17 τεθωρακισμένα οχήματα και ανθρώπινο δυναμικό καταστράφηκαν. Τα συστήματα εράμινας κατέριψαν 2 UAV τύπου Φιούρια και 2 UAV τύπου Λελέκα, σημείωσε ο Ρώσος αξιωματικός. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.